καλησπέρα στο στούντιο την κυρία Αντωνία Κορτζή, η οποία είναι γραμματέα τη τοπική Νέα Δημοκρατία. Κυρία Κορτζή, σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εγώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε με την αντιπαράθεση που πριν λίγο εξελίχθηκε στην Ελληνική Βουλή. Ακούστηκαν και προσωπικές εκφράσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας, είναι αλήθεια ότι ξεκίνησε να επιτίθεται σε προσωπικό επίπεδο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον χαρακτήρισε δειλό και ψεύτη. Ψεύτη και δειλό. Απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι σε τόσο προσωπικούς τόνους, όμως δεν απέφυγε και αυτός να τον χαρακτηρίσει πολιτικά επιπόλαιο και θεσμικά αδιάβαστο. Κύριε Κορτζή, τι λέτε? Θα ήθελα ειλικρινά το επίπεδο μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να διατηρείται υψηλό ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Θεωρώ ότι επιβεβαιώνοντας και την μόρφωσή του και την αγωγή του, διατηρεί αυτό το υψηλό ήθος, δεν μιλά σε προσωπικό επίπεδο. Τι να σας πω, μερικές φορές κρίνουμε εξιδίων τα αλότρια. Ο κύριος Τσίπρας υποπίπτει πολύ συχνά σε αυτό το ατόπιμα. Δεν πειράζει, ο ελληνικός λαός απεφάνθη και διαβάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις διαπιστώνω ότι ακόμη γίνεται πιο ισχυρή η βούλησή του και ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο το θετικό πρόσημο που έχει δώσει και στις βουλήσεις και στο έργο που πράττει η Νέα Δημοκρατία. Είναι αλήθεια αυτό. Οι καταγραφές, οι δημοσκοπήσεις που έχουν μέχρι τώρα δει το φως της δημοσιότητας σας δίνουν υψηλά ποσοστά, ακόμη υψηλότερα μερικές δημοσκοπήσεις ή εκεί γύρω, με την καταγραφή του εκλογικού αποτελέσματος του Ιουλίου. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουν περάσει μόνο 4,5 μήνες από τις εκλογές ή και σε κάτι άλλο, κυρία Κορτζή? Πώς διαβάζετε εσείς όλο αυτό? Νομίζω ότι οφείλεται απολύτως στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία υπήρξε και αποδεικνύεται καθημερινά έτοιμη να διακυβερνήσει με σοβαρότητα αυτόν τον τόπο, προκειμένου να μπορέσει να στυλωθεί και πάλι στα πόδια της η Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι το έργο και η αποφασιστικότητα της κυβερνήσεως που διατηρεί σταθερά. Εντάξει, έχει προλάβει να υπάρξει τόσο έργο ή υπάρχει μια οπωσδήποτε του ελληνικού λαού μια ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, την οποία έχει στηρίξει στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτή τη φάση? Υπάρχει τόσο σημαντικό έργο? Θεωρώ ότι για 4 μήνες, ναι, είναι πολύ σημαντικό το έργο. Το πιο σημαντικό. Σε τι επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο να μιλήσουμε? Σε οικονομικό επίπεδο. Σε οικονομικό επίπεδο που είναι το κυρίαρχο. Ακόμη και οι θεσμοί, εν πάση περιπτώσει, αποτιμούν θετικά τον προϋπολογισμό που πρόκειται να καταδυθεί για το 2020. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και στο πανευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο σκηνικό υπάρχει μια ανατροπή της κακιάς εικόνας που είχε δημιουργηθεί για τη χώρα μας. Να μην πούμε για όλες αυτές τις συναντήσεις που είχε στο εξωτερικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα και όπου και αλλού και αν πήγε. Θα φέρουν επενδύσεις αυτές οι συναντήσεις, εκτιμάται, κύριε Κορτζή? Ναι. Θεωρώ ότι όχι συναντήσεις, θεωρώ ότι το κλίμα ανάτασης το οποίο υπάρχει πλέον και το θετικό πρόσωπο που δημιουργείται στην ελληνική οικονομία, ναι, θα φέρουν επενδύσεις σε συνδυασμό με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πρόκειται να ληφθούν στο άμεσο μέλλον προκειμένου να διευκολυνθεί το θέμα της γραφειοκρατίας αλλά και να διευκολυνθεί η επιχειρηματικότητα γενικότερα που έχει υποστεί καθοριστικό πλήγμα στη χώρα μας. Θεωρώ ότι ναι, θα αποφέρουν επενδύσεις οι οποίες ήδη υπάρχουν και στο ελληνικό. Έτσι, είδατε τα... Λέτε ότι θα εξελιχθούν όλα αυτά και θα ολοκληρωθούν. Ναι. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στη σημερινή συζήτηση. Απολύτως βέβαια γι' αυτό. Μάλιστα. Αρκεί να διατηρηθεί αυτός ο σταθερά ανωδικός ρυθμός έργου. Γιατί όποιος δουλεύει, βεβαίως θα κάνει και λάθη, αλλά θα παράγει και έργο. Αυτό είναι το. Να ξαναγυρίσουμε σε σημερινή αντιπαράθεση που έγινε και πάνω σε ένα ζήτημα που ανέδειξαν και οι Financial Times. Μιλώ για την εύνοια στους δράστες οικονομικών εγκλημάτων, για τα εγκλήματα λευκών κολάρων, όπως συνηθίζουμε να λέμε και δημοσιογραφικά, για την άρση κατασχέσεων. Είναι γνωστό αυτό. Εδώ τι έχουμε, κυρία Κορτζή? Υπάρχει μια εύνοια στα εγκλήματα λευκών κολάρων ή τι λέτε? Όχι, όχι. Εγώ απλώς από την όλη αυτή συζήτηση, χωρίς να είμαι νομομαθής και νομικός, με το ίδιο, απλό μυαλό μου μπορώ να αντιληφθώ ότι έγινε μια προσπάθεια να αντιστοιχηθεί
η διαδικασία σε ποινικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει απλώς, ότι εξαιρουμένων των εγκλημάτων για επεξαίρεση χρημάτων, για διαφθορά κτλ., αν τυχόν έχουν δεσμευτεί και παγώσει λογαριασμοί ανθρώπων που είναι υπόδικοι μετά το πέρας του 18 μήνου και δεν έχουν εκδικαστεί οριστικά, εφόσον ελεγχθούν αυτές οι υποθέσεις από μια ειδική δικαστική επιτροπή, θα μπορούν να υπό προϋποθέσεις να ελευθερωθούν οι λογαριασμοί κάποιων, με την προϋπόθεση ότι, ξαναλέω, αυτό θα γίνει μέχρι την ώρα που θα εκδικαστεί η υπόθεσή τους και μέχρι το πέρας της δίκης. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν αντελήφθη ότι πρόκειται για μία απόπειρα συγκάλυψης των λευκών κολάρων, όπως πολύ χαρακτηριστικά. Τώρα, αυτό που λέτε θα ήταν ok αν ζούσαμε σε μία χώρα όπου οι δικαστικές υποθέσεις τελεσιδικούσαν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Όμως εδώ, κάποιες αποφάσεις, οικονομικές αποφάσεις, μπορεί να κάνουν και 10 και 15 χρόνια να τελεσεδικήσουν. Με αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε να ήσασταν πιο προσεκτικοί ακριβώς στο να νομοθετήσετε αυτό το 18μήνο? Γιατί αργεί η δικαιοσύνη, τεχνικά. Όχι, η δικαιοσύνη θα πρέπει να μην αργεί και νομίζω ότι και γι' αυτό υπάρχει πρόβλεψη, υπό την έννοια ότι εφόσον μπουν όλα στη σωστή τους βάση, θεωρώ ότι μπορούν να λειτουργήσουν κανονικότατα και νόμιμα σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει όμως για σοβαρές υποθέσεις δεν επιτρέπεται να υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει να υπάρχει και μια ιεράρχηση. Μάλιστα. Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει. Τώρα, προσφυγικό. Ένα τεράστιο ζήτημα το προσφυγικό. Οπωσδήποτε ένα ζήτημα το οποίο ξεπερνάει, ξεπερνάει και τη χώρα μας, είναι πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Θα δώσουν αποτελέσματα, μετρήσιμα αποτελέσματα, τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση να εφαρμόσει, που σχεδιάζεται να εφαρμόσει το επόμενο διάστημα? Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί, μιλώντας στην Ολομέλεια για το θέμα, δεν κρύβει την ανησυχία του για το αποτέλεσμα του ολοεγχειρήματος. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στα όρια της. Δεχόμαστε 500 πρόσφυγες μετανάστες καθημερινά κατά μέσο όρο. Αυτά τα ρεύματα καταλήγουν όλα στα νησιά του Αιγαίου. Οι τοπικές κοινωνίες αλλά και η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της. Το μεταναστευτικό, γιατί πλέον μιλάμε για μεταναστευτικό και όχι για προσφυγικό, επιτρέψτε μου. Okay. Υπό την έννοια ότι η Ελλάδα έχει παρουσιαστεί ως ένας επίγειος παράδεισος για όλους τους επίδοξους διακινητές ανθρώπων μέσω της Μεσογείου. Η Μεσόγειος είναι υδάτινος χώρος. Στο παρελθόν υπήρξαν δυσκολίες να ελεγχθεί. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να ελεγχθούν και τα υδάτινα, όπως ακριβώς και τα χερσαία σύνορα, με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Εν πάση περιπτώσει όμως, η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της και θα πρέπει άμεσα να ελεγχθεί το πράγμα. Και βραχυπρόθεσμα όσον αφορά την γρήγορη απόδοση ασύλου όπου υπάρχει δικαίωμα και την επιστροφή στις πατρίδες τους όσων δεν δικαιούνται ασύλου, αλλά και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα με την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων που θα οδηγήσουν στον έλεγχο και στον εξορθολογισμό του προβλήματος. Πάντως, και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που παρευρέθη τις προάλλες ο Πρωθυπουργός της χώρας, τόνισε σε όλους τους τόνους αυτό το οποίο λέει ανελιπώς παντού. Το θέμα των προσφύγων είναι γενικά ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει μόνο εδώ. Όλοι δεν μπορεί να υποφελούμαστε από τη συνθήκη του Σέγγεν και να τραβάμε έξω την ουρά μας στο θέμα των προσφύγων.
Έχετε δίκιο, βέβαια, η Ευρώπη δεν φαίνεται διατεθειμένη, ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης δεν φαίνεται διατεθειμένο να συμμετάσχει σε όλο αυτό. Απ' την άλλη, πραγματικά η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου είναι ένα ζήτημα θετικό. Ο κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έχει καταφέρει εκεί. Απ' την άλλη, εσείς όμως προεκλογικά, μήπως είχατε καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες σε ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων ότι θα σταματήσετε τις προσφυγικές, τις μεταναστευτικές ροές και. Αυτό δεν είναι βέβαια δυνατόν να συμβεί, γιατί οι προσφυγικές, οι μεταναστευτικές ροές ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από τους γείτονές μας και αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και μήπως τώρα, καλλιεργώντας προεκλογικά όλο αυτό, εισπράτεται αντιδράσεις που δεν θα υπήρχαν αν δεν καλλιεργούσατε εσείς αυτό τον υπέρμετρο, την υπέρμετρη αισιοδοξία ότι οι μετανάστες θα σταματήσουν να έρχονται. Πώς βλέπετε τις αντιδράσεις, τις ακραίες αντιδράσεις σε ορισμένες περιφέρειες? Πώς ακούτε κάποιους να λένε ότι εμείς στην περιφέρειά μας, εμείς στην περιοχή μας δεν θέλουμε μετανάστες? Δεν θα πρέπει να υπάρξει ισοκατανομή? Θα πρέπει να υπάρξει και ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό, το χαρακτηριστικό της αλληλεγγύης. Υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι υποφέρουν στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία έχουν μετατραπεί σε απέραντα hot spots. Επιτρέψτε μου να πω καταρχήν, εσείς είστε ένας πολύ οξυδερκής και έμπειρος δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ, εντάξει. Όλοι επαρκείς είμαστε. Όλοι επαρκείς αλλά είμαστε. Θεωρώ ότι έχετε σχηματίσει προσωπική άποψη. Ακούσατε ποτέ διαστόματος του Κυριάκου του Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε στελέχος της Νέας Δημοκρατίας να εξτομίζεται η έκφραση ότι θα πάψουν οι μετανάστες, θα πατήσουμε ένα κουμπάκι δηλαδή και θα σταματήσουμε τις ροές των μεταναστών? Όχι, αλλά άκουσα ότι τους μετανάστες τους φέρνει στη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και αν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν θα έρχονται μετανάστες. Αυτό δεν ελέγχθη ποτέ. Αυτό που ελέγχθη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτρέφει την δυνατότητα σε όλους εκείνους τους επίβουλους να θεωρήσουν ότι η Ελλάδα είναι η γη της επαγγελίας, άρα μπορεί τώρα ο που δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, γιατί έρχονται, γιατί συνεχίζουν να έρχονται μετανάστες? Προφανώς. Και αυξάνονται και οι ροές. Γιατί είναι μεγαλύτερο το θέμα, είναι απλό. Το είχατε καταλάβει, κυρία Κορτζή, αυτό είναι το ερώτημα. Το είχατε αντιληφθεί στο μέγεθός του προεκλογικά οι περισσότεροι, γιατί φαντάζομαι ο κύριος Μητσοτάκης θα το είχε καταλάβει, αλλά τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το είχατε αντιληφθεί πόσο μεγάλο είναι το θέμα και πόσο δυσεπίλητο. Μα βρισκόμαστε και σε μια περιοχή η οποία φιλοξενεί πρόσφυγες, αν μιλάτε σωστό. Για μένα προσωπικά. Βεβαίως και το αντιλαμβανόμαστε. Βέβαια, εδώ θέλω να τονίσω και κάτι. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για πέτρες. Είμαι μαζί σας. Έτσι, θα πρέπει δηλαδή να έχουμε και ένα απαραίτητο ποσοστό ευαισθησίας, χωρίς αυτό να σημαίνει απόλυτη ότι θα δικαιολογήσουμε παραβατικότητα. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν χωρά καμία συζήτηση αυτό. Ναι, αυτά είναι αυτονόητα. Θα πρέπει ωστόσο, ξαναλέω, η λέξη κλειδί εδώ είναι η λέξη αλληλεγγύη. Επιπλέον πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι το ζήτημα των προσφύγων, ξαναλέω, δεν είναι διμερές ζήτημα Ελλάδος-Τουρκίας. Έτσι. Είναι θέμα Ευρώπης. Και εκεί, αν δεν υπάρξει συντονισμένη δράση και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ βέβαια ότι δεν είναι φωνή που βοά στην έρημο ο Πρωθυπουργός της χώρας. Το λέει συνέχεια και θα συνεχίσει να το λέει και αυτό θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και εμείς όμως μπορούμε από την πλευρά μας να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να θωρακίσουμε τη χώρα μας κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό. Μάλιστα. Προφανώς και αντιλαμβάνομαι όλες τις ανησυχίες που υπάρχουν. Ωστόσο δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε και τις καταστάσεις. Το γεγονός ότι έχουν έρθει πρόσφυγες ή μετανάστες δεν σημαίνει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Δεν συζητάμε, και μάλιστα. Να έχουμε και υπόψη μας ότι και οι αρχαίοι Έλληνες κατά τη διάρκεια του μεγάλου ελληνικού αποικισμού πολέμησαν ουσιαστικά για να μπορέσουν, σε πολλές περιπτώσεις, για να μπορέσουν να παγιώσουν το δικαίωμα. Απόγονοι μεταναστών είμαστε όλοι. Ακριβώς. Αν δεν είμαστε οι ίδιοι μετανάστες. Αυτό θα συμφωνήσω το οποίο θέλω μαζί να πω είναι ότι αυτές οι ανησυχίες δεν είναι πρωτόγνωρες, κύριε Ντόκα. Είναι από αρχαιοτά των χρόνων εκδηλούμενες. Από όταν υπήρξε το ανθρώπινο είδος. Μέσα στα πλαίσια των κοινωνιών. Μάλιστα. Θα βρούμε τις δυνάμεις και θα το αντιπαρέλθουμε και είμαι απολύτως βέβαια ότι η συστηματική προσπάθεια και το συστηματικό έργο της κυβέρνησης πάνω σε αυτό
τον τομέα θα αποδώσει συντομότατα καρπούς. Υπάρχει μια φημολογία, και με αυτό θα κλείσουμε, για εκλογές το 2020. Με τη λογική ότι τώρα είστε πολύ ψηλά, δεν έχετε προλάβει να αφθαρθείτε, η κυβέρνηση δεν έχει προλάβει να αφθαρθεί. Υπάρχει η απλή αναλογική και ο Μητσοτάκης θα πάει μέσα στο 20 σε διπλές εκλογές, όπως έχει πει. Όποτε και να γίνουν εκλογές, θα είναι διπλές, έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ως πράξη αντίθεσης απέναντι στην απλή αναλογική με την οποία θα γίνουν επόμενες εκλογές. Οπότε, γιατί να μην πάει το 20 που θα είστε πολύ ψηλά σε δημοφιλία? Πώς το ακούτε αυτό? Δεν είναι ελκυστικό? Στο δικό μου μυαλό όχι, δεν είναι ελκυστικό, υπό την έννοια ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε... δουλεύει με τις μηχανές στο τέρμα. Full, δηλαδή. Στο ναι. Full. Δηλαδή δεν είναι λογικό να δοκιμαζόμαστε όταν δεν μας δοκιμάζουν οι ίδιες οι καταστάσεις. Θεωρώ ότι προέχει να γίνει δουλειά. Αυτό είναι που μας απασχολεί. Μπας και μπορέσουμε και ορθοποδήσουμε και αρχίσουμε και βλέπουμε πιο απτά τα αποτελέσματα της θετικής πολιτικής. Μία πρώτη ανάκρουση υπάρχει στην κοινωνία. Εγώ διαπιστώνω, επειδή τυχαίνει και ο σύζυγός μου είναι εμπόρος, διαπιστώνω έτσι ένα θετικό κλίμα. Υπάρχει μια αλλαγή στην ψυχολογία, οπωσδήποτε, σε μεγάλα κομμάτια. Μια αλλαγή που μου θυμίζει τις εποχές του 14 πρώτων εκλογών, που η οικονομία είχε ανακάμψει, πριν βέβαια να... πριν τις εκλογές του 2014. Πριν τις εκλογές του 2014, που φέραν τα πάνω κάτω και βάλαν τη χώρα. Υπεύθυνο ακούγεται αυτό. Περιπέτειες. Να δούμε αν θα γίνει πραγματικότητα. Θεωρώ ότι έτσι θα είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουρτζή, για την ενδιαφέρουσα σας. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Για δύο χρόνια, χάρη στη χρηματοδότηση που θα γίνει από το πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 του ΕΣΠΑ, διασφαλίζεται η λειτουργία των 7 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης που έχουν κατασκευαστεί στην πόλη. Απόφαση ένταξη τη πράξη των άξονα προτεραιότητα, ανάπτυξη δυναμικού κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων με υπολογισμό 1,4 εκατομμύριο ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, να πούμε, θα φιλοξενούνται 28 ενήλικες με κινητική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία, γεννητής ή επίκτητη ηλικίας 18 ετών και πάνω. Είπαμε ενήλικες, οι οποίοι δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.